Τα Ιωάννινα, πρωτεύουσα της περιφέρειας Ηπείρου, αποτελούν μια ζωντανή πόλη με σύγχρονους ρυθμούς που συνδέει αρμονικά το παλιό με το νέο. Λόγω της πανδημίας και της υιοθέτησης των ιδιαίτερα αυστηρών μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας από την ελληνική κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, τα Ιωάννινα σε μια νύχτα άλλαξαν πρόσωπο. Οι πολίτες προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες, εφαρμόζουν τα μέτρα αυτοπεριορισμού και μένουν σπίτι, όπως είναι το σλόγγαν που προωθούν οι αρχές. Παράλληλα, στα δύο νοσοκομεία της πόλης, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δίνουν καθημερινή μάχη. Οι δρόμοι είναι άδικοι, τα καταστήματα κλειστά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εργάζονται συστηματικά με ένα και μοναδικό σκοπό, την προστασία της δημόσιας υγείας. Ανεξάρτητα από την πανδημία, για το Δήμο Ιωαννητών αποτελεί προτεραιότητα η προστασία και στήριξη των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Πριν αναφερθώ όμως στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή, πρέπει να σταθώ στις προσπάθειες που γίνονται ώστε να στηριχθούν όλοι οι δημότες και κυρίως οι επαγγελματίες. Στο πλαίσιο αυτό εξειδικεύουμε τις δυνατότητες ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται, ενώ λαμβάνεται μέριμνα για την ανακούφιση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που πλήττονται άμεσα από την κρίση. Παράλληλα, έχει αποφασιστεί παράταση στις προθεσμίες για την καταβολή ανταποδοτικών ή άλλων τελών. Όσον αφορά τη στήριξη ευπαθών ομάδων, ο Δήμος μας έχει προχωρήσει στη συγκρότηση του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης με τη συνεργασία όλων των κοινωνικών δομών του, που μεριμνά για την εξυπηρέτηση των αναγκών των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη σε θέματα όπως η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και θεμάτων που άπτονται της γενικότερης εξυπηρέτησης από τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Σε αυτή την παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας που διανύουμε, η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων και πόρων σε συνδυασμό με τον επαρκή συντονισμό φορέων και αρχών σε τοπικό, εθνικό και πανεθνικό επίπεδο με άμεσο στόχο την προστασία των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι πρωταρχικός μας στόχος. Θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμο όλοι οι Δήμαρχοι να είμαστε σε ανοιχτή γραμμή για την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν στην πορεία εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. Σήμερα προέχει να ζήσουμε σχεδόν όλοι, να σώσουμε όσους γίνεται περισσότερο. Σήμερα είναι η εποχή της ατομικής ευθύνης. Σήμερα πρέπει να κρατήσουμε όρθια τα νοσοκομεία μας, τα κατεξοχήν ιερά καθιδρύματα κάθε πόλης.